Εχθές 4 η ώρα, μόλις άρχισε η νεροποντή, μπαίναν τα νερά στο σπίτι. Σε 10 λεπτά η στάθμη έφτασε σχεδόν στην οροφή του σπιτιού μου. Δεν υπήρχε βοήθεια πουθενά, η πυροσβεστική, τα πάντα, δεν λειτουργούσαν τηλέφωνα, τα πάντα. Ήμουνα με 2 παιδιά μέσα, είδα και έπαθα να τα βγάλω, τυλιγμένα με πετσέτες, βρεχμένα, δεν υπάρχουν ρούχα να φορέσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι που να είναι όρθιο. Σπάσαν τα τζάμια, τα παράθυρα, βγαίναν τα έπιπλα στο δρόμο. Χαμένα τα πάντα, τα λεφτά, τα χρυσά, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε μέσα στο σπίτι μου. Μπορείτε να τραβήξετε και από εδώ τις πόρτες. Κυρία Ελπίδα, αυτό το πράγμα που ζημιώνεται... γιατί ήμουνα στην αστυνομία πριν λίγο, μου είπαν ότι θα αποζημιωθούν και θα καταγραφούνε. Αλλά δεν πιστεύουμε πια κανέναν. Ναι. Όταν δεν δούμε πράξη, δεν πιστεύουμε. Πού υπολογίζετε τη ζημιά στο σπίτι σας, γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά το έπνιξε, γιατί είστε και ισόρροπες. Η ζημιά είναι ανεκτίμητης αξίας. Ανεκτίμητης. Δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε. Εδώ μιλάμε όλος καιρός, δεν υπάρχουν τίποτα. Ούτε ρουχισμός, ούτε τηλεοράσεις, ούτε κρεβάτια. Τα παιδιά μου βρίσκονται δεξιά και αριστερά φιλοξενούμενα αυτή τη στιγμή. Είμαι αβοήθητη. Από χτες έχω να κοιμηθώ, είμαι από τις 4 η ώρα στο πόδι. Μέχρι τώρα, χωρίς νερό, δεν πάει ούτε φαγητό ούτε νερό. Καθαρίζεται σιγά σιγά. Δεν γιατί μπορούμε να ότι... καθαρίσουμε. Είμαι έτσι με αυτά τα ρούχα από χτες. Δεν έχω ρούχα να αλλάξω. Είμαι συνέχεια μέσα στα λίμματα. Γιατί είναι λίμματα. Mm-hmm. Τι γίνεται τώρα. Από πίσω έχουμε συνδεθεί με το αποχετευτικό του Δήμου Ιαλισσού. Έφερα βιτιοφόρο με δική μου χρέωση, γιατί δεν ερχόταν ούτε η πυροσβεστική να βγάλει τα λίμματα. Μου είπαν ότι δεν μπορούν να τραβάνε λίμματα. Έβγαζε τα λίμματα, το βιτιοφόρο τα πέταγε και από το αποχετευτικό πάλι τα έφερνε στο σπίτι μου, του Δήμου, απ' έξω, που μπορώ να σας δείξω πού είναι. Και αυτή τη στιγμή, αν δεν σταματήσει το αποχετευτικό να φέρνει τα λίμματα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όσο και να καθαρίζετε, παραμένουν όσο εδώ. Όσο και να καθαρίζω, μπαίνουν από τους υπονόμους και κατεβαίνουν κάτω τα λίμματα. Δεν είναι νερά βρόχινα, είναι λίμματα μέσα. Τι φέραμε εμείς. Την αντλία δικιά σας. Ναι, είναι δικιά μας. Δεν είναι κανένας ούτε Δήμου, ούτε Νομαρχίας, ούτε κανένας, ούτε της... Ήρθε βέβαια η πυροσβεστική, λίγο με βοήθησε τη νύχτα, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούν, είναι λίμματα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Τα δικά μας αυτοκίνητα καταστραφήκαν, πλημμυρίσαν μέχρι πάνω. Ένα παιδικό υπνοδωμάτιο, πολύ χαρούμενο και πολύ ωραίο κάποτε. Με όλα τα υπάρχοντα το παιδιό μου και συναστηματικής αξίας μέσα. Έχετε συμπληρώσει τις αιτήσεις. Πιστεύετε ότι θα εφοδώσουν οι προσπάθειες, θα αποζημιωθείτε? Μακάρι για όλο τον κόσμο. Σας είπα και πριν, αν δεν δω, δεν πιστεύω πια κανέναν. Ναι. Ψυγεία, κουζίνες, δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο σπίτι αυτό που να θυμίζει σπίτι. Τα λίμματα έρχονται από το αποχετευτικό που συνδεθήκαμε, κατεβαίνουν κάτω από τα φρεάτια και μπαίνουν στο σπίτι. Και τα βγάζω εγώ με την αντλία από την πίσω μεριά. Εδώ προσπαθούσαμε να σώσουμε μια γιαγιά 98 χρονών που είχαν φτάσει τα νερά μέχρι εδώ και αν δεν ήταν ο γείτονας και μπήκε μέσα στα νερά, κινδύνεψε ακόμα και η ζωή του με την κόρη μου να την τραβήξουνε και να την ανεβάσουν στον πάνω όροφο που κάνανε πολλή ώρα να την ανεβάσουν γιατί είναι μια γυναίκα βαριά. Δεν ξέρω, θα είχαμε και ακόμα ένα παραπάνω θύμα εδώ. Είχαν ανέβει το στρώμα της γιαγιάς μέχρι πάνω. Το βλέπουμε, βλέπουμε και τα σημάδια από το νερό. Μέχρι πάνω. Υπάρχει ένας καρκινοπαθής εδώ, άνθρωπος που είναι εξαπλωμένος μόνο με κάτι κουβέρτες, που πρέπει να κάνει τα φάρμακά του, πρέπει να κάνει για τις λοιμώξεις που κάνει κάποιες ειδικές θεραπείες που έχουν χαθεί όλα τα πάντα. Υπάρχουν 2 παιδιά που τα έβγαλα με πετσέτες τυλιγμένα. Δέστε πόσο ψηλά είμαι και πλημμύρισα, ναι. Πλημμύρισα. Ελάτε να δείτε ένα δέντρο που έριξε. Είναι μια βελανιδιά τεράστια και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Έχει φράξει πάλι τον ποταμό. Έχει φράξει τον ποταμό, ναι. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να το παρασύρει πάλι κάτω, χαμηλά, εκεί στο Βερόπουλο και θα δημιουργήσει πρόβλημα. Και να ξαναφράξει και τον ποταμό τώρα. Ναι. Θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό θέλει άμεση κοπή. Άμεσο καθάρισμα το δέντρο. Ειδοποιήσατε τους αρμόδιους στον Δήμο και την Περιφέρεια. Η πυροσβεστική τώρα τρέχει συνέχεια. Από το πρωί δεν μπορούν, αλλά μου υποσχεθήκαν ότι θα έρθουν. Τι γίνεται από εδώ και πέρα σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό? Δηλαδή με τη ζημιά που πάθατε εσείς και ο κάθε πολίτης. Οι ζημίες είναι μεγάλες. Έχουν χαθεί αυτοκίνητα, έχουν χαθεί
ζωές έχουν χαθεί, περιουσίες ολόκληρες τώρα δεν τα. Αυτά πρέπει να αποζημιωθούν. Πρέπει να υπάρχει μια αποζημίωση. Γιατί είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη ζημιά. Τεράστια ζημιά. Και από πού τώρα πιστεύετε ότι προήλθε όλη αυτή η ζημιά? Έχετε κάποιο καταρχήν ρέμα εδώ κοντά? Καταρχήν είναι ακαθάριστο. Το ρέμα είναι από κάτω. Εγώ έχω φτιάξει ένα τοιχείο γύρω στα 80 μέτρα, 3 μέτρα ύψος του τοιχείου μου, ναι. Και πέρασε το νερό μέσα από το τοιχείο. Πέρασε δηλαδή τα 3 μέτρα. Πέρασε τα 3 μέτρα ο ποταμός. Και όλο αυτό εδώ πέρα ήταν ένα πράγμα. Και πλημμυρίζανε μέσα τα σπίτια. Πιστεύετε ότι αν είχε προβλέψει ο Δήμος να τα τακτοποιήσει και να τα καθαρίσει σιγά σιγά συστηματικά, ναι, θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα? Το μεγάλο πρόβλημα είναι το ακαθάριστος ο ποταμός. Αυτός ο ποταμός ήταν ακαθάριστος, έχει μέσα καλάμια, έχει μέσα κλαδιά, έχει μέσα τα πάντα. Θάκαρε σε κάποια σημεία, εγώ είμαι πολύ ψηλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ ψηλά. Και εντούτοις έβαλα νερό, πνίγηκα. Το νερό είχε φτάσει μέχρι εδώ. Το νερό είχε φτάσει μέχρι εδώ. Και παρά το ότι σας χωρίζουν 3 μέτρα από τις όχθες. Βέβαια, 3 μέτρα. 3 μέτρα. Ο ποταμός έχω τυχεία, 3 μέτρα είναι, πήδησε μέσα, δεν μπορούσε να βγει και πλημμυρίσαμε.